φωτιά. Και φαντάζομαι, επειδή γενικά αυτή την οπτική είχε και η Στέλλα μας στο παιχνίδι, έβλεπε πάντα καλές προθέσεις. Θέλω να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας και να μας πει και εκείνη το σχόλιο της για τη Μέη. Πώς βλέπετε τη συμπεριφορά της? Καλώς την, ομορφιές, ομορφιές. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μας έλειψες, Στέλλα, μας έλειψες. Στέλλα, πώς είσαι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκτός Survivor? Δύσκολα, τώρα. Α, το εκτός. Άμα κρίνουμε εμφανισιακά, τα βλέπεις πολύ ωραία. Πώς να το η ζωή είναι ωραία. Κάθε μέρα γίνεται και μια ανατροπή. Είναι πραγματικά το παιχνίδι των ανατροπών και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα αυτό. Σχολιάσε μας λίγο, αν θέλεις, Στέλλα. Και τις δηλώσεις, θέλει, της Σταυρούλας και του Μαρτίκα. Αυτά που λέγαμε για πριν. Για την Ασημίνα, πόσο φάνηκαν αυτές οι δηλώσεις που έκαναν? Οι δηλώσεις της Σταυρούλας. Ναι, για το Χρυστοδάντιο, ότι είναι, ναι, βιτρίνα της Ασημίνας και όλο αυτό. Κοιτάξτε, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε ονόματα τα οποία δεν βρίσκονται στο παιχνίδι. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο προς τα άτομα που είναι εκτός παιχνιδιού. Οποιοδήποτε και αν ήταν αυτός, δεν είναι ο Χρήστος ο Δάντης, οποιοδήποτε. Δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση της Σταυρούλας. Δεν νομίζω να υπογράψαμε κάποιο συμβόλαιο που να έλεγε ότι απαγορεύεται να σε στηρίξει κάποιο δημόσιο πρόσωπο εκτός παιχνιδιού ή οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον μένεις και συντροφός. Εσύ ως γυναίκα, ακούγοντάς το. Είναι δικαίωμα του καθενός. Είναι δικαίωμα του καθενός και είναι θεμητό να στηρίζεται από ανθρώπους αγαπημένους, από συντρόφους κλπ. Okay. Εσύ ως γυναίκα, ακούγοντάς το, Στέλλα. Στην τοποθέτηση. Στέλλα μου, συγγνώμη, ως γυναίκα ακούγοντάς το, σου κλώτσισε και αναφέρομαι στον διάλογο συνολικά, έτσι, και για την πίσω πόρτα και για το... Πώς σου ακούστηκαν αυτά? Σαν ανταλλαγή πυρών, το καταλαβαίνετε. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου, όπως είπα, η τοποθέτηση της Σταυρούλας. Αν ήμουν στη θέση της Ασημίας, θα με πείραζε πάρα Στέλλα, πολύ. Στέλλα, δηλαδή, άμα υπονοούσε ένας παίκτης ότι εσύ θα φτάσεις γαλάτσι από την πίσω πόρτα, τι θα το απαντούσες? Γιατί αυτό απάντησε η Σταυρούλα, έτσι, ότι ναι, την ηρωνεύτηκε η Ασημίνα και της λέει ότι εσύ θα φτάσεις γαλάτσι από την πίσω πόρτα. Εσύ τι θα απαντούσες? Για τη δήλωση της Ασημίνας, μου λες. Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό της είπε της Σταυρούλας. Και η Σταυρούλα απάντησε, εγώ δεν έχω κάποιον πλούσιο να μου πληρώνει για ψήφους έξω. Άντρα. Εγώ θα πάω έτσι όπως είμαι. Είναι πάρα πολύ άδικο, γιατί είναι σαν να, σαν να μειώνει την Σταυρούλα, σαν να... την ικανότητά της. Σαν να μην παραδέχεται το πόσο καλή είναι αγωνιστικά που έχει αποδειχθεί, έτσι. Ακριβώς. Είναι σαφές και το έχουμε δει και από όλοι την άλλη, όμως, Στέλλα, και από την άλλη είναι σαν να αδικούμε την Ασημίνα, η οποία είναι από την πρώτη μέρα και έχει σκίσει αγωνιστικά, με κάποιες μεταπτώσεις βέβαια, ποτέ είναι καλύτερη, ποτέ λιγότερο καλή. Ναι, που είναι απόλυτα λογικές μέσα σε 6 μήνες. Και να αναφέρεσαι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στο Χρήστο στην προκειμένη περίπτωση, ότι και καλά αυτή είναι η δύναμή της. Έχουν αδικήσει δηλαδή η μία την άλλη και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, επειδή δεν θα έχουμε θέλω να πω ότι ούτε η δήλωση της Σταυρούλας για την Ασημίνα μου άρεσε, ούτε η απάντηση της Ασημίνας προς τη Σταυρούλα ήταν ωραία. Σωστά. Θα συμφωνήσω. Αυτό είπα και εγώ. Κανένα από τα δύο. Ναι, ήταν ανταλλαγή πυρών πολύ άσχημα κιόλας. Ξεκάθαρα.